Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Ξαναήρθαμε στο Cooking 101 με το Βαϊκανέλο. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα φαΐ από την Άπο Ανατολή, γιατί χρόνο δεν έχουμε πολύ και πρέπει να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Όπως βλέπετε, έχω ξεκινήσει ήδη με το ρύζι. Για εσάς που ζείτε στην Κρήτη, γιατί κάποιες ξαναμένες νοικοκυρές πήραν τηλέφωνο και λένε «Απνιστή, εμείς δεν έχουμε στην Κρήτη», νομίζω μπορείτε να βρείτε εύκολα. Αποφάσισα το ρύζι να το κάνω στην ατμιστή, θέλει 30 λεπτάκια σίγουρα και βγαίνει έτοιμο, δεν χρειάζεται καν να το δοκιμάσουμε, οπότε είναι στανταράκι, το αφήνουμε εδώ. Σήμερα θα φτιάξουμε λοιπόν wok με λαχανικά και τέμπε. Τα λαχανικά είναι πιπεριές, κόκκινες, σπέρζι μπόνι. Αυτά τα μακριά τα δεν ξέρω πώς θα λένε. Έχει ασιάτικα μεγόνα, το βρείτε στο σούπερ μάρκετ, λέγεται wok Chinese, είναι πολύ εύκολο και τέμπε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε πολύ λίγο χρόνο να φάμε και είναι αυτό. Στην κουζίνα ο χρόνος είναι χρήμα και δεν υπάρχει λαγκοστίνα. Και η νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά, αλλά ο νοικοκύρης είναι δούλος κακομύρης. Οπότε, έχουμε βάλει το ρύζι και θα φτιάξουμε το wok. Θα χρειαστούμε λάδι για wok. Θα χρειαστούμε νόστιμο ξύδι για το φαγητό, που δεν είναι ξυδιτό, είναι πάρος, το είπαμε την άλλη φορά, ξύδι special, especial. Και από τη λίγη soy sauce που μας έχει απομείνει, δεν ξέρω αν έχει και εδώ κι άλλη soy sauce, οπότε θα την κάνουμε διπλή τη soy sauce και με χαμηλό αλάτι για να μην βγάλουμε πέτρες στα νεφρά. Σας το λέω από τώρα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Λοιπόν, επειδή όμως το ρύζι θέλει άλλα 22 λεπτά και το wok θέλει περίπου στα 7 λεπτά για να γίνει, μετά την εισαγωγή θα ετοιμάσουμε, θα αλλάξω σε κάτι πιο άνετο και εγώ, σε ένα νεγκλιζέ, κομπινεζόν, κάτι τέτοιο, να είμαι πιο φορμάτος και θα τα πούμε σε λίγο. Και όπως περνάνε οι ώρες τα λεπτά, ταΐσαμε τις γάτες, ποτίσαμε τα λουλούδια. Το ρύζι θέλει ακόμα 12 λεπτά για να γίνει. Πήραμε μηνύματα από την Κρήτη, καίγεται, λέει το Ηράκλειο γι' αυτά. Μην ανησυχείτε, μπορεί να το κάνετε καπνιστό και αντικριστό το ρύζι στο Ηράκλειο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξεκίνησε, λέει, από τον προφήτη Λία, πάνω και κατεβαίνει. Μη φοβάστε, θάλασσα έχει γύρω-γύρω. Πού θα πάει, θα σβήσει. Δεν έχει πολύ πράγμα να κάψει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βάζουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι από το wok oil. Ανάβουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να κάψει λίγο. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θα βάλουμε λίγο αφού κάψει το πρώτο λάδι. Περιμένουμε. Θα ανάβω και τον απορροφητήρα, αλλά εξαιτίας να έρχονται τα μηνύματα. Είδατε, άμα κάνεις live εκπομπή, ρε παιδί μου, είναι άλλη φάση. Και ναι, μας λένε ότι η φωτιά πάει καλά, την έχουν υπό έλεγχο, δεν θα φύγει από το νησί. Τέλεια. Λοιπόν, έκαψε λίγο το λάδι, το βλέπουμε γιατί έχει γίνει πιο viscous, δηλαδή κουνιέται πιο γρήγορα, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι στα ελληνικά πώς το λένε, καταλάβατε εσείς. Ρίχνουμε κι άλλο λάδι στη φωτιά λοιπόν, όπως λέγεται το τραγούδι, και ανοίγουμε το wok, τα λαχανικά του wok, και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να τα ρίξουμε. Ωραία. Πετάξαμε όμως και τα σκουπίδια ταυτόχρονα και δεν έχει σακούλα. Οπότε πρέπει να βγάλουμε και μια σακούλα για τα πλαστικά. Και να θυμάμαι αν βλέπω τους Όλα λύνονται με τη βία, ρε παιδιά. Όλα. Άμα δεν λέει κάτι, δεν ξέρεις κάτι, με τη βία λύνεται. Βάζουμε το κουβά και ένα τούμο. Με πετύχατε σε εβδομάδα που είχε αργία ο Μπάτλερ. Αλλιώς, τώρα θα τα έκανε όλα αυτά ο Μπάτλερ. Καταλάβατε. Έτοιμος.
Βγάζουμε ένα ξύλινο για να ανακατεύουμε το ροκ μας. Και αυτά που πέφτουν απ' έξω δεν τα είδε κανείς και τα ξαναβάζουμε. Έχουμε πιει και πολλούς καφέδες στο γραφείο, είμαστε λίγο τσίτα. Δεν πειράζει, σαν τη μαϊμού του Ταρζάν, τσίτα. Το ακούμε τσιτσιρίζει, είμαστε σε καλό δρόμο. Ανακατεύουμε, δεν χαμηλώνουμε τη φωτιά. Το wok θέλει δυνατή φωτιά και συνέχεια ανακάτεμα. Κοιτάμε το ρύζι, θέλει 10 λεπτάκια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Θα φάμε σήμερα. Και είναι ένα φαΐ που μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή, καλή ώρα, χτυπάει το κουδούνι, ντρίν, έρχεται. Γυναίκα, τι έχουμε να φάμε? Μέσα σε 10 λεπτά έχεις φτιάξει φαΐ. Τώρα θα το φτιάχναμε νούντλς. Αλλά επειδή έφαγα χθες μακαρόνια, είπα να μην φάω και σήμερα νούντλς. Οπότε θα το κάνουμε με ριζάκι. Και όχι καπνιστό αντιχριστό, ατμιστό εμείς. Ωραία. Τώρα που έχει πάρει έτσι ένα τέτοιο, θα ρίξουμε λίγο ξυδάκι. Και δίνει τώρα το ξύδι, το ακούμε. Πήρε μπρος, τα τούρμπο του. Νομίζω ότι είναι καλή ώρα να ρίξουμε και το τέμπε μέσα. Και, ναι. Να μην τρώτε τα νύχια σας, για μπορείτε να ανοίγετε αυτό το... Εγώ δυστυχώς τα μασουλάω του και που και δεν μπορώ να τα ανοίξω. Οπότε βγάζω μαχαιράκι και ρίχνουμε και το τέμπε μέσα. Είναι την πετσετούλα μας. Έχω την ίδια πετσετούλα με την άλλη φορά. Ξέρω, θα μου πείτε εδώ να την κλείνω. Αλλά άμα πλένω και τις πετσέτες κάθε δύο μέρες, δεν θα μείνει ίνα. Οπότε αντέχει λίγο ακόμα κάνα δύο μέρες ακόμα. Ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά. Βλέπετε, είναι τούμπανο το μάτι. Και κάνει και ζέστη σήμερα. Κάνει ζέστη. Γι' αυτό έχουμε βάλει ρεξόνα για να μην μυρίζουν οι μασχάλες. Γιατί θα δει ο άντρας να πει πού το φάει ρε γυναίκα. Και άμα μυρίζουν οι μασχάλες, δεν μετά δεν μασώνει τίποτα. Ό,τι φάει και να του κάνουμε δεν θα έχει. Ξέρεις τώρα. Ξέρετε. Καλύτερα από μένα. Λοιπόν, καιρός να βάλουμε λίγο soy sauce. Πάει το πρώτο κομμάτι. Τώρα αρχίζει και δίνει. Μυρίζει και πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσα να μυρίσετε κιόλας. Αλλά δεν έχει φάση. Δώσε λίγο πόνο. 7 λεπτά για το ρύζι. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είναι μικρό το wok μου και πέφτουν όλα έκανα. Αυτό μου είπε και η πρώην μου δηλαδή, ότι το έχω πολύ μικρό το wok και θέλω ένα μεγαλύτερο, γιατί όλα απ' έξω μου πέφτουν. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Άλλος παίρνει μεγάλο wok, άλλος έχει μικρό wok. Σημασία έχει το πώς το χρησιμοποιείς στην τελική. Και εμένα μια με βολεύει, δεν με έχει αφήσει ποτέ ανικανοποιητό το wok μου. Και λίγο ακόμα soy sauce. Καλό είναι να το βάζουμε στο ψυγείο. Όπου χάλια έκανα. Γιατί είναι και καλοκαίρι και μπορεί να χαλάσει. Δεν ξέρω. Δεν είχα και στο χωριό μου soy sauce για να σας πω σίγουρα. Οπότε τη βάζω στο ψυγείο για να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Το σβήνουμε το wok και περιμένουμε να γίνει το ρύζι.
Θέλει άλλα 2-3 λεπτάκια, θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια. Προς το παρόν μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να αφήνετε τις παραγγελίες σας για το επόμενο φαΐ. Είμαι μου λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το εσπερσάκι με τις 36 ζάχαρες και παίρνω μάτι την απέναντι που ποτίζει τις αρτιέρες της και τσακ! Έγινε το ρύζι, παιδιά! Λοιπόν, έγινε το ρύζι, σπυρωτό, και όχι από την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, αλλά κινέζικο ριζάκι, μια χαρά. Οπότε θα πάρουμε, τι πιάτο να πάρουμε σήμερα, πάρουμε μια βαθιά γαβάθα. Πάρουμε και ένα στρογγυλό κουτάλι. Θα βάλουμε το ριζάκι μας. Βάλουμε και άλλο λίγο, μην μας πούνε και ισχνούς. Άλλη μια κουταλιά νομίζω αξίζει. Καλά άλλη μια. Έχουμε το ριζάκι και παίρνουμε και από το wok και το σερβίρουμε μπαμπέσικα. Είναι κλειστά τα μάτια. Δεν μπορεί να πείτε. Τσακίζει κόκαλα. Λοιπόν, θα βγάλουμε και chopsticks. Αλλάξαμε λίγο γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και νοικοκυρά και να φροντίζει να είναι φορτισμένο η GoPro δεν τα καταφέραμε. Μπορούμε να δούμε όμως τι φτιάξαμε. Εδώ με τα chopsticks μας θα βγάλουμε και ένα κομμάτι φέτα γιατί σε εμάς είναι πιο φτηνή φέτα από ό,τι είναι σε εσάς και καλά κάνετε γιατί πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος πόσο αξία έχει φέτα. Δεν πειράζει, την πληρώνετε κάτι παραπάνω εσείς αλλά έχετε τα πνευματικά δικαιώματά της. Και καλή μας όρεξη και επανειδήμη στο επόμενο μας βίντεο. Χαιρετώ σας! Και μην ξεχνάμε like, subscribe και αφήνουμε και ένα σχόλιο για τον αλγόριθμο του YouTube γιατί χωρίς το σχόλιο θα πατώσουμε σαν την ομάδα μας φέτος.